ισχυρίζονται όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί ότι εμείς, λέει, δεν είμαστε κυβέρνηση για να επιλύσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Εμείς θα δούμε τα προβλήματα της πόλης. Και βέβαια προσπαθούν να βγάλουν από το κάδρο ότι οι προβλήματα της πόλης είναι τα προβλήματα των ανθρώπων της. Άρα προβλήματα της πόλης είναι η ανεργία, είναι τσακισμένοι μισθοί, είναι τσακισμένες συντάξεις, είναι η φορολογιλασία των λαϊκών στρωμάτων και μόνο, είναι οι χιλιάδες πληστηριασμοί που γίνονται και οι πολύ περισσότεροι που πρόκειται να γίνουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αμέσως και μετά την κατάργηση, πλήρη κατάργηση, της όποιας προστασίας μόλις προχθές στη Βουλή, από τις πρώτες κατοικίες της όποιας υπήρχε, από τους πληστηριασμούς. Με τις ψήφους μαζί του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι βέβαια που δεν στήριξε το κόμμα μας. Καταγγέλλοντας αυτή την προσπάθεια, επιδείνωση στον όρο για τα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες. Για παράδειγμα, δεν είναι για όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς πρόβλημα ότι μέσα στους 817.000 κατασχέσεις μόνο το 2018 τραπεζικών λογαριασμών για χρέη στην εφορία είναι και πάρα πολύ Θεσσαλονικής. Δεν είναι πρόβλημα ότι χιλιάδες πληστηριασμοί υπολογίζουν 100.000 πληστηριασμούς μέχρι το 2021, όχι υπολογίζουν, το έχουν συμφωνημένο και με τους θεσμούς και με τις τράπεζες κλπ. Ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Λένε δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι της κεντρικής κυβέρνησης. Εμείς όμως λέμε ότι αυτά τα προβλήματα, τα κεντρικά προβλήματα των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των λαϊκών στρωμάτων, πρέπει να είναι αυτά που θα δώσουν και τον τόνο και την κατεύθυνση στην ψήφο τους. Μπορεί η τοπική διοίκηση να μην λύνει τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά η ψήφος στις κάλπες του ΚΚΕ, η ψήφος στις κάλπες της λαϊκής συσπήρωσης μπορεί να δώσει μια μεγάλη όθηση στη δυναμική του κόσμου για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Να αντιπαρατεθεί, να μην τους δώσει συγχαρητήρια και πάνω απ' όλα κάτι που θα πρέπει να το έχει συνέχεια όλος ο κόσμος στο νου του. Η ψήφος στους υπόλοιπους συνδυασμούς σημαίνει για αυτούς κάτι πάρα πολύ απλό και κοινικό. Το ελεύθερο για να προχωρήσουν σε ακόμα χειρότερα μέτρα, τα οποία ήδη τα έχουν στα σιτάρια τους. Η ψήφος στο ΚΚΕ θα αποτελέσει ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Δεν αναφέρονται λοιπόν σε αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο γιατί, όπως λένε, είναι της κυβέρνησης και όχι του Δήμου, αλλά και γιατί θέλουν να κρύψουν την ταύτισή τους σε αυτήν εδώ την πολιτική. Ας πούμε όμως και στα προβλήματα αυτά που και οι ίδιοι ονομάζουν μόνο τις πόλεις που υποτίθεται ότι μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις. Τώρα βέβαια, επιτρέψτε μου, αν λύσεις είναι οι επιθέσεις ιδεών που παρουσιάζονται από τον ένα και από τον άλλο, με συγχωρείτε, αλλά αυτά δεν είναι λύσεις. Διότι λύση σημαίνει, καταρχήν, ότι βρίσκω την αιτία του προβλήματος και το χτυπώ στη ρίζα. Και η αιτία του προβλήματος, ακόμα και αυτών που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικοί, αλλά και οι δημότες όλων των υπόλοιπων πόλεων της χώρας μας, δεν κρύβεται σε μια ανικανότητα κάποιων δημάρχων που περάσανε, ή τουλάχιστον μόνο σε αυτό. Κρύβεται στο γεγονός, και αυτό είναι το κύριο, ότι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται στο κεντρικό επίπεδο για όλα τα ζητήματα που αναφέρουμε, είναι η ίδια ακριβώς πολιτική η οποία οδηγεί τους Δήμους να γίνουν από τη μια φορομπίκτες και από την άλλη τρογονόμοι επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πολιτική της για τους Δήμους και τις περιφέρειες και το ονομάζει. Ισοσχεδιασμένοι προϋπολογισμοί, κανένα έλλειμμα, που σημαίνει σφίξιμο των οικονομικών, σημαίνει όχι επιδότηση του κεντρικού κράτους προς τους Δήμους και τις περιφέρειες, και αν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, υπάρχει και άλλη λύση. Η ιδιωτικοποίηση, η εργολαβοποίηση όλων των λειτουργιών της πόλης. Να παραδοθούν σύσσωμες οι πόλεις, οι λειτουργίες, οι χώροι της κτλ. Στο ιδιωτικό κεφάλαιο για τα δικά τους συμφέροντα, πάντα όμως με τη θυσία των λαϊκών στρωμάτων στις πόλεις αυτές. Ορισμένα παραδείγματα. Για τα οικονομικά καταρχήν των Δήμων. Και είναι κεντρικό ζήτημα από τις κεντρικές ρίζες και αιχείες του προβλήματος. Πρέπει να ξέρει ο λαός και οι δημότες ότι όταν πληρώνουν τα υπέρογκα χρέη στην εφορία, όπου οι μισοί και παραπάνω είναι ακόμη χρεώστες της εφορίας και
και επικίνδυνες εγκατασχέσεις πληστηριασμού κτλ. Υποτίθεται ότι ένα κομμάτι αρκετά σημαντικό από αυτή την πληρωμή της ενεφορίας θα γυρίσει στους δήμους και τις περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν τις τοπικές ανάγκες. Αυτό όμως έχει σταματήσει και έχει σταματήσει προφανώς τελεσίδικα. Έχουν περικοπεί οι πόροι των Δήμων από το κεντρικό κράτος κατά 70%. Γι' αυτό άλλωστε κατάρτισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο προϋπολογισμός του κατά 70% να αποτελείται από τους τοπικούς φόρους, τα χαράσια, τα τέλη, τα πρόστιμα κτλ. Τα οποία πληρώνει πρόσθετα ο Δημός της Θεσσαλονίκης. Με λίγα λόγια, πληρώνεις μια φορά στο κράτος για κάποιες υπηρεσίες, πληρώνεις δεύτερη φορά στον Δήμο για τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες και τελικά υπηρεσίες δεν έχεις, η λύση είναι ο εργολάβος και ο ιδιώτης που να τον πληρώσεις για τρίτη φορά για να βγάλει και αυτός βέβαια τα χέρια του γιατί δεν δουλεύει για την ψυχή της μάνας του. Έτσι προκύπτουν τα προβλήματα για παράδειγμα στην καθαριότητα για την οποία μιλούν πολλοί και προτείνουν διάφορα έξυπνα σχέδια, αποκρύπτοντας όμως ότι τα σκουπίδια, η ανακύκλωση, μπορεί ο κόσμος να τα θεωρεί σκουπίδια, αλλά κάποιοι επιχειρηματίες τα θεωρούν χρυσάφια, χρυσές business και ετοιμάζουν ήδη τα μαχαίρια τους, αν το θέλετε, για αυτές τις business. Δεν είναι μονάχα οι απειλές μπουτάρει όλο το προηγούμενο διάστημα για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Δεν είναι μονάχα η ιδιωτικοποίηση βασικών παραμέτρων της καθαριότητας, όπως για παράδειγμα του μεγαλύτερου συνεργείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που παραδόθηκε ουσιαστικά σε ιδιώτες και σήμερα αυτό το συνεργείο μένει ανενεργό στην πραγματικότητα. Όπως επίσης η καθαριότητα. Όπως επίσης το πράσινο, που ήδη έχουν δοθεί στους εργολάβους. Προχθές βρισκόμαστε σε μια περιοδία στην υπηρεσία των τεχνικών έργων, την ψυχή, αν το θέλετε, του Δήμου, ούτως ώστε να προχωρήσει σοβαρά τεχνικά έργα τα οποία χρειάζεται η πόλη μας, στην οδοποιία, στις επισκευές ή οπουδήποτε άλλο. Και εκεί οι εργαζόμενοι μας ενημέρωσαν και μάλιστα υπάρχει και υποψήφιός μας συνταξιούχος πλέον από αυτόν τον χώρο, στο ψηφοδέλτιό μας, μας ενημέρωσαν ότι τα τελευταία χρόνια από 350 που ήταν οι εργαζόμενοι τεχνικές υπηρεσίες, έχουν μείνει μόνο 35 και έτσι όπως πηγαίνουμε στις συνταξιοδοτήσεις, σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας. Τα πάντα στους εργολάβους. Είδατε κανέναν άλλο να μιλάει γι' αυτό ή να αντιπαρατήθηκε γι' αυτό. Είναι κοινή η πολιτική τους. Η κοινή πολιτική τους και για την ιδιωτικοποίηση και για τη μεταχείριση των εργαζόμενων. Ακόμα και το σημερινό συμβασιούχο. Και εδώ επιτρέψτε μου μια πρόσθεση σχετικά με τις προθεσμιές εξελίξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε σχέση με το δικαστήριο που έκανε ο Δήμος κατά των συμβασιούχων εργαζόμενων, με έφεσή του, για να μην ισχύσει πρωτόδικη απόφαση που τους αναγνωρίζει ότι μπορούν να μονιμοποιηθούν. Και λέμε προς όλους, τέρμα τα παιχνίδια στην πλάτη των συμβασιούχων και ιδιαίτερα προεκλογικά. Ψηφίστηκε μία πρόταση κατά πλειοψηφία, η οποία παραπέμπει το θέμα ουσιαστικά στην επόμενη διοίκηση. Απαράδεκτο. Η πρότασή μας της Λαϊκής Συσπήρωσης με τον Γιάννη Τοδηλή που ήταν εκεί, ήταν αυτή τη στιγμή να αρθεί η έφεση από τους, και τους συμβασιούχους και άμεσα να ισχύσει πρωτόδικη απόφαση για τη μονιμοποίησή τους. Θα μου πείτε, ψήφισαν και κάποιοι άλλοι. Δεν ψήφισαν, αλλά θα πρέπει να θυμηθούν αυτοί οι άλλοι που βρίσκονταν είτε στην ηγεσία του Δήμου, είτε στο κυβερνητικό κόμμα, ότι ήταν αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια αντιπαρατίθενταν και πολεμούσαν τους αγώνες των εργαζόμενων για τη μονιμοποίησή τους, είτε ως κυβέρνηση είτε ως Δήμος. Αυτά τα προεκλογικά τερτύπια και για λόγους αξιοπρέπειας πιστεύουμε ότι πρέπει να λύσουν. Αλλά και οι προτάσεις για την καθαριότητα των υπόλοιπων υποψηφίων είναι σαφείς. Ο κύριος Σταχιάς το λέει καθαρά και οι υπόλοιποι, οι προερχόμενοι της Νέα Δημοκρατία. Ιδιωτικοποίηση. Η κυρία Νοτοπούλου λέει ακριβώς το ίδιο με άλλα λόγια. ΚΙΣΕ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Δηλαδή υποτίθεται μια συλλογική επιχειρηματικότητα όπου οι εργαζόμενοι σαν εργολάβοι του εαυτού τους θα ρίχνουν το ίδιο στο μεροκάμπο για να πιάσουν δουλειά, αλλά και ταυτόχρονα και πολύ πιο σημαντικό, θα αφήνουν μέσω αυτής της ΚΙΣΕ ανοιχτή το δρόμο για τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, μέσω ΚΙΣΕ, να πάρουν την καθαριότητα στο Δήμο. Ψάξτε λίγο τις μεγάλες και ονομαστές ΚΙΣΕ στο επίπεδο της Θεσσαλονίκης για να δείτε ποιοι κρύβονται από πίσω ποια μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.
Τι να πούμε για το ζήτημα του ΟΑΣΤ. Πραγματικό σκάνδαλο. Δεκαετιών. Απίστευτο διαστάσεων. Όμως ο νόμος που κατέβασε αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται για την κρατικοποίηση και την ακαθάριση. Δεν μας λένε ότι στο τέλος του, όπως επιβάλλει και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών, είναι στην πραγματικότητα το προεόρτιο για τον τεμαχισμό του ΟΑΣΤ, την παράδοσή του στους Δήμους και επειδή οι Δήμοι προφανέστατα, ήδη το λένε, θα επικαλεστούν την οικονομική αδυναμία να διαχειριστούν την αστική συγκοινωνία ή μέρος της, θα προσφύγουν σε αυτό που προβλέπει ο ίδιος νόμος, τη συνεργασία με τους ιδιώτες, δηλαδή στην πραγματικότητα πλήρης παράδοση των αστικών συγκοινωνιών και αυτών στους ιδιώτες. Με αποτέλεσμα το ακριβότερο εισιτήριο, τη χειρότερη συγκοινωνία. Η πρότασή μας επ' αυτού είναι παλιά, πεντακάθαρη και δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση. Κρατικός φορέας για όλες τις συγκοινωνίες, συνδυασμένα. Και για να μην μας πει κάποιος αυτό που λένε διάφοροι, ότι το ΚΚΕ μιλάει, τα λέει καλά, αλλά μιλάει για τη δευτέρα παρουσία, θα τους θυμίσουμε μία ακόμα πρότασή μας, την οποία ήδη τη βάζουμε στις γειτονιές, παίρνει υπογραφές, κινητοποιεί κόσμο μέσα από σωματεία, από λαϊκές επιτροπές κτλ. Ποια? Τους θυμίζουμε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, το πρωί όταν πηγαίναν στη δουλειά τους και το μεσημέρι όταν κυκλοτρούσαν από τη δουλειά τους στο σπίτι, είχαν δωρεάν συγκοινωνία. Όχι για πολύ. Και της Αθήνας βέβαια. Το ίδιο οι μαθητές, οι φοιτητές, οι άνεργοι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δωρεάν συγκοινωνία. Τότε τι ήταν, σοσιαλισμός? Δεν μπορούσε δηλαδή αυτό το μέτρο, δεν μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο μετά από τα δισεκατομμύρια τα οποία δίνουν αφιδώς σε ιδιώτες και στις αστικές κοινωνίες αλλά και παντού. Και αυτή είναι η πρότασή μας, με βάση αυτό το παλεύουμε, αυτό κατεβάλλουμε σαν συνδυασμό. Τι γίνεται με το νερό της Θεσσαλονίκης? Ως γνωστόν, πριν από λίγες μέρες παραδόθηκε ένα ακόμα σημαντικό ποσοστό της συμμετοχικής σύνδεσης της ΕΙΑΦ στους ιδιώτες, έχει φτάσει ήδη το 49%. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας, όταν υποδέχθηκε τον Μακρόν εδώ στην Ελλάδα, ο Μακρόν συνοδευόταν από τους εκπροσώπους της εταιρείας που κυρίως ενδιαφέρεται για να πάρει την ΕΙΑΘ, νομίζουμε ότι δίνει σήματα σε όλους. Αυτή είναι η πρόπτικη. Και βεβαίως εδώ όλες συμφωνούν. Εδώ όμως πρέπει να πούμε και το εξής. Κρύβουν τη συμφωνία τους σε σχέση με τον ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ζητήματα της τοπικής διοίκησης. Είναι αυτό το περίφημο, σαν λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και των κυβερνήσεων, το κόστος και το όφελος. Είναι πολύ κόστος, λέει, και δεν υπάρχει όφελος, προφανώς βεβαίως για τους επιχειρηματίες, αν προχωρήσουμε να κάνουμε κάποια έργα τα οποία για τις λαϊκές ανάγκες είναι απολύτως απαραίτητα. Τι γίνεται, για παράδειγμα, με την αντισεισμική προστασία της πόλης, μιας πόλης χτυπημένης από τους σεισμούς και μιας πόλης ιδιαίτερα επικίνδυνης να ξαναδεχθεί σεισμούς. Κάτι το οποίο διατυπώθηκε και σε μια ημερίδα πριν από 1,5-2 μήνες περίπου που οργάνωσε εδώ η οργάνωση του ΚΚΕ με επιφανείς σεισμολόγους. Δεν αποφέρουν κέρδη οι ιδιώτες επιχειρηματίες από τα έργα, τα αντισεισμικά, τα πλημμυρικά, τα αντιπυρικά. Δεν είναι επιλέξιμο ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο από τις κυβερνήσεις. Με αυτή την έννοια αφήνουν έκθετους τους κινδύνους και την πρόληψη, χωρίς την πρόληψη μάλλον που θα έπρεπε να υπάρχει, όλο το λαό. Και ένα παράδειγμα, τα σχολεία με χιλιάδες μαθητές, τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, με χιλιάδες μαθητές που σε κάποια στιγμή μπορεί να κινδυνεύσουν η υγεία τους ή ακόμη και η ίδια η ζωή. Πού βρίσκεται ο αντισεισμικός έλεγχος των σχολικών κτηρίων της Θεσσαλονίκης? Στην ίδια ημερίδα διατυπώθηκε ότι από τα 110 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, μόνο τα 18 έχουν ελεγχθεί και αυτά μόνο σε πρώτο στάδιο, μακροσκοπικά. Όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι βέβαια θα πάρουν αρκετά χρόνια για να γίνουν. Μπροστά σε αυτές λοιπόν τις εξελίξεις, οι Δήμοι και με αυτή τη λογική φορολογούν. Ανεβάζουν τα τέλη, τους φόρους, αυτό που είπαμε ότι πληρώνουν δύο φορές. Γίνονται ένας ακόμα μηχανισμός. Στο
στο κυνηγητό και με κατασχέσεις και με πληστηριασμούς. Τι γίνεται με την αγορά, η οποία κυριολεκτικά στενάζει στις γειτονιές, στενάζει στην περιφέρεια του κέντρου, ούτως ώστε να δοθεί μονάχα το περιθώριο της δράσης και της κερδοφορίας στους μεγάλους ομίλους που εισαγάγονται στο κέντρο της πόλης. Τι γίνεται με την κυριακάθικη αργία που έχει καταργηθεί για το μισό χρόνο και παραπάνω, που φαίνεται από τους υπόλοιπους, από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Εμείς όμως σε συνεργασία με τα συνδικάτα των εμποροϋπαλλήλων, με τους συλλόγους των εμπόρων, των μικρών εμπόρων, ξαναβάζουμε αυτό το θέμα. Η κυριακάθικη αργία, η κατάργησή της μάλλον, δεν χτυπάει μονάχα τους εργαζόμενους και την οικογένειά τους, χτυπάει και τους αυτοαπασχολούμενους που δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτόν τον τεράστιο ανταγωνισμό. Τι γίνεται με τη στάθμευση, η οποία στην πραγματικότητα με το σύστημα που ακολουθείτε έχει μετατραπεί σε έναν μηχανισμό όπου θα πρέπει ο Δημός της Θεσσαλονίκης να νοικιάζει επιπληρωμή τον ίδιο το δικό του χώρο, τη δικιά του πόλη. Είναι γνωστό αυτό που λέμε, ότι από τα 6 εκατομμύρια που πληρώθηκαν για την επιπληρωμή στάθμευση, τα 3 εκατομμύρια πήγαν στον Δήμο και τα 3 εκατομμύρια πήγαν στις ιδιωτικές επέτρεπες που αναλέγονται και που επεκτείνει το σύστημά της και προς τα ανατολικά της πόλης. Βάζει και επίσης και περισσότερα. Τι γίνεται με την έκθεση, όπου το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει ένα επιχειρηματικό κέντρο και αποκλεισμό του λαού της πόλης από αυτό το πνεύμα στο κέντρο της πόλης. Όπου εμείς βέβαια προτείνουμε ότι σε μια συνδυασμένη αξιοποίηση αυτού του χώρου, όχι βεβαίως επιχειρηματική, θα μπορούσαν να λυθούν και ζητήματα του πράσινου, των χώρων αναψυχής, του πολιτισμού, ακόμα και φοιτητικών αισθητών που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και δεν επαρκούν, αλλά μαζί να συνδυαστούν και άλλες ανάγκες της πόλης, όπως για παράδειγμα κέντρο μετεπιβίβασης των λεωφορειακών γραμμών από τα ανατολικά του ΟΑΣΤ, μετεπιβίβαση εκεί και με δωρεάν μικρά και ευέλικτα λεωφορεία να μετακινεί τον κόσμο στο κέντρο της πόλης. Τι γίνεται με τους ελεύθερους χώρους που κυριολεκτικά παραδίδονται στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα που οι ελεύθεροι χώροι, οι ελάχιστοι που έχουν απομείνει, είναι απολύτως αναγκαίοι για χώρους αθλητισμού, για χώρους πολιτισμού, για χώρους σχολείων, για χώρους παιδικών σταθμών, που όπως η ίδια η διεύθυνση παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσε ότι επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα να έχουν μια απλή παιδική σταθμή, κλείνουν Ελλάδα. Και θα κλείσουν κι άλλοι. Αφήνοντας έτσι ελεύθερο το παιδί στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς να πληρώνει και πάλι πανάκριβα η οικογένεια και να αφήνει κάπου το παιδί. Τι γίνεται με τα ναρκωτικά όταν η κεντρική πολιτική του κράτους, με τη συμφωνία βεβαίως των τοπικών ναρκώδων, η λύση η οποία δίνεται είναι ο θάνατος των ναρκωτικών, αντί να είναι άστεγος και ανεξέλεκτος, να είναι στεγασμένος και ελεγχόμενος. Και εμείς το λέμε είτε άστεγος είτε στεγασμένος, τα ναρκωτικά είναι θάνατος. Και θα πρέπει με συγκεκριμένες δομές πρόληψης, ενημέρωσης, αντιμετώπισης, αποκατάστασης να δημιουργηθεί όλο εκείνο το δίκτυο των δομών που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Μας λένε, καλά τα λέτε, αλλά μάλλον δεν μπορείτε να τα κάνετε. Ότι είστε καλοί στη διαμαρτυρία και στους αγώνες. Και αυτό το παραδέχονται πολύ. Εμείς όμως απαντάμε. Είμαστε καλοί και στη διαμαρτυρία και στους αγώνες και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Και πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι και ο λαός. Εμείς όμως θέλουμε αυτή η διαμαρτυρία, αυτή η αντίσταση, αυτοί οι αγώνες να ανοίξουν δρόμο για μια άλλη συνολική πολιτική και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο υπέρ του λαού. Δεν μένουμε στη μέση. Δεν είμαστε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενοι. Έχουμε σχέδιο, έχουμε στρατηγική σαν κόμμα για να ανοίξουμε δρόμος για την αλλαγή αυτής της εξουσίας, αυτής της πολιτικής. Και το δείχνουμε από σήμερα. Και το δείχνουμε σε όλη τη χώρα. Οι Δήμοι που διοικούνταν από κομμουνιστές δημάρχους όλη την προηγούμενη πενταετία έχουν δείξει πραγματικά ότι μέσα ακόμα και σε αυτά τα απολύτως ορισμένα στενά πλαίσια, οικονομικά, θεσμικά κτλ. Για την τοπική διοίκηση, υπάρχει τρόπος να αντισταθείς, να κάνεις πραγματική αντιπολίτευση ακόμα και σαν δήμαρχος της πόλης, στο κεντρικό κράτος και σε αυτή την πολιτική, να δώσεις πρακτικά ανάσες
εκεί όπου σου κόβουν την ανάσα και η πολιτική και οι νόμοι και τα δικαστήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Πάτρας, ο οποίος μόλις προχθές δικαιώθηκε στα δικαστήρια σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο το οποίο αποζητούσαν πάρα πολλοί ιδιώτες με τη συνδρομή της κυβέρνησης και τελικά πέρασε το λόγο της Πάτρας. Αυτό θα πρέπει να γίνει σημάδι και για το λεγόμενο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, που ως γνωστόν στο δυτικό μέρος θα αποτελέσει ένα τεράστιο επιχειρηματικό κέντρο, παλιό σχέδιο για τους λαχανόκηπους κτλ. Όλο δε το υπόλοιπο μέτωπο στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένας χώρος αναψυχής, αλλά επιπληρωμή, διότι ήδη έχει καταληφθεί και θα καταληφθεί πολύ περισσότερο από ιδιώτες της ψυχαγωγίας, της εστίασης κτλ. Μην πάτε μακριά, δεν είναι υποτολογίες. Όταν τα σχέδια βασικών δομών, όπως για παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο, το κάνει το ίδρυμα Rockefeller, προφανώς δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Έχει σχέδιο, στο οποίο βέβαια συμφωνούμε όλοι πολύ. Μπορέσαμε λοιπόν, εκεί όπου διοίκησαν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, να δώσουν αυτού του είδους ανάσες. Να μειώσουν φόρους, να μην δοθούν χώροι άλλες επιχειρηματικά συμφέροντα, να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του λαού. Να μην πληρώνεις και να νοικιάζεις την πόλη σου όταν πάνε να σταθμεύσεις. Ή τουλάχιστον να μειώσεις σε εντελώς συμβολικά επίπεδα, όχι μόνο τα έξοδα στάθμευσης, αλλά και όλες τις υπόλοιπες ανταποδοτικές λειτουργίες, τις οποίες προχωράνε όλοι οι υπόλοιποι. Στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, παντού πρέπει να πληρώσεις. Ακόμη και αν δεν καταργήσεις, κατά την άποψή μας, αυτά τα ανταποδοτικά τέλη, τουλάχιστον μπορείς άμεσα να πας σε μια δραστική μείωση σε επίπεδα συμβολικά. Τέλος. Το μεγάλο επιχείρημα, και όχι μόνο για τις τοπικές εκλογές, αλλά και για τις ευρωεκλογές και βεβαίως για τις βουλευτικές εκλογές, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το περίφημο επιχείρημα της σύμπηξης ενός προοδευτικού, αντινεοφιλελεύθερου και αντιακροδεξιού μετώπου. Το έχουμε ξαναζήσει. Στη δεκαετία του 80, θα το θυμούνται παλιότεροι, έγινε η μεγάλη επιχείρηση με το Σοσιαλδημοκρατικό Πασό για να πάρει τις ψήφους των αριστερών. Και είδαμε που κατέληξε. Στη διακυβέρνηση Πασό, στα μνημόνια, στη συγκυβέρνηση Πασό και Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος σε εκλογές του 2015 επένδυσε τις ελπίδες του στον εντός εισαγωγικών αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, είδε μετά από λίγους μήνες το όχι να γίνεται ενέστατο δημοψήφισμα, είδε να φέρει ένα τρίτο μνημόνιο στη Βουλή και να το ψηφίζουν με χέρια και με πόδια οι υποτιθέμενοι αντίπαλοι του, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό πάει να γίνει και τώρα. Να εγκλωβίσουν απογοητευμένους, προβληματισμένους, σκεπτόμενους ανθρώπους, προοδευτικούς, ριζοσπάστες, αριστερούς, που ανησυχούν τι άλλο μας επιφυλάσσουν για το άμεσο και το απότερο μέλλον, να τους εγκλωβίσουν σε αυτή την πολιτική με το πρόταγμα του σκιάχτρου του φιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς. Ερώτημα. Ποιο είναι εκείνο το κόμμα το οποίο πήρε τα σκληρότερα νεοφιλελεύθερα μέτρα με τα μνημόνια τα τελευταία χρόνια? Ο ΣΥΡΙΖΑ με το τρίτο μνημόνιο. Ο καλύτερος εγγυητής αυτής της πολιτικής. Ποιο είναι το κόμμα το οποίο τροφοδότησε με την οικονομική και κοινωνική πολιτική, με την απογοήτευση, τροφοδότησε τις ακροδεξιές δυνάμεις και τις φασιστικές δυνάμεις και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε δημοκρατία. Και αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Και προσπαθούν σήμερα να το εκμεταλλευτούν. Πού κατέληξαν οι συμμαχίες, οι αντιακροδεξιές στην υπόλοιπη Ευρώπη? Βλέπε Γαλλία, όπου τα πάντα συστοιχήθηκαν γύρω από τον Μακρόν απέναντι στην ακροδεξιά Λεπέν. Διαλύθηκαν αριστερές οργανώσεις κτλ. Για να συνταχθούν με τον Μακρόν. Βγήκε ο Μακρόν, τσάκισε τους Γάλλους και σήμερα η Λεπέν προβάλλει σαν η πρώτη δύναμη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, στις επόμενες ευρωεκλογές. Τέλεια ακριβώς και στην Ιταλία. Και μην πάτε μακριά. Μόλις προχθές, πριν από λίγο καιρό μάλλον, όταν έγινε η προπόση κυρία Νοτοκόλου,
το χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Μακεδονίας Δάκης, το πήρε από υπουργό της, των ακροδεξιών της ΑΝΕΛ. Μαζί συνεργαζόντουσαν στην κυβέρνηση. Μαζί φωτογραφίζονται τα στελέχη τους με το Κασιδιάρη στα νησιά. Μαζί ήταν προχθές σε πάρα πολλές παρελάσεις για την 25 Μαρτίου, φωτογραφιζόντουσαν τα στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Και για να μην υπάρχει καμιά απολύτως αμφισβήτηση, κανένας δεν μπορεί να μας πείσει ότι δεν θέλουν να αξιοποιήσουν, όπως και παλιότερα, το 2010, στις αντίστοιχες, το 2014, με συγχωρείτε, στις αντίστοιχες εκλογές, να δεν θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το φόβο για τα δικά τους εκλογικά ωφέλη για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε. Δεν είναι καθόλου άσχετη αυτή η αλλαγή που πάνε να κάνουν στην ποινική νομοθεσία για να πέσουν στα μαλακά οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες της νεανιστικής Χρυσής Αυγής. Άρα λοιπόν, αντιμετώπιση της ακροδεξιάς του φασισμού και του φιλελευθερισμού σημαίνει να ενισχύσεις αυτόν που είναι ενάντια στο σύστημα που παράγει όλα αυτά τα φαινόμενα. Και όχι απλώς να το αξιοποιήσεις προεκλογικά. Και ο μοναδικός ο οποίος είναι πραγματικά αντίθετος και το παλεύει από γεννησινιού του εδώ και 100 χρόνια και θα το παλεύει είναι το ΚΚΕ και οι συνδυασμοί του. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση στην ακροδεξιά, στους φασίστες, στο φιλελευθερισμό, στη δημοκρατία. Είναι η πραγματική απάντηση στο κεφάλαιο, στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες με οποιαδήποτε τους μορφή. Με αυτή την έννοια, εμείς λέμε ότι το μοναδικό που μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού μας, του λαϊκού στρωμάτου, όχι όλων, όχι του κεφαλαίου, και στη Θεσσαλονίκη, είναι να ενισχύσουν με την ψήφο τους όλο και περισσότεροι στο Δήμο και στην Περιφέρεια με τον σύντροφο τον Σωτήρη τον Αμαρμό προς τα λιποψήφια Περιφερειάρχη να ενισχύσουν στις κάλπες τη λαϊκή συσπήρωση, στις ευρωεκλογές το ΚΚΕ όπως επίσης και στις βουλευτικές εκλογές το ΚΚΕ. Είναι αυτό που μπορεί σήμερα να δώσει ανάσες, είναι αυτό που σήμερα μπορεί να βάλει αναχώματα, είναι αυτό που μπορεί να δώσει φτερά, αν το θέλετε, και αυτοπεποίθηση στο λαό μας ότι μπορεί να πάει και αλλιώτικα, να μην ακολουθήσει τον ίδιο πεπατημένο δρόμο, μπορεί να ανοίξει δρόμους για μια πολιτική και μια εξουσία για τα συμφέροντά του. Αυτό σημαίνει πρακτικά η ψήφος στο ΚΚΕ. Πριν από την παρουσίαση των υποψηφίων, να πούμε ότι η ίδια η φυσιογνωμία του ψηφοδελτίου δίνει εγγύηση για την πολιτική αυτή. Πρόκειται για ανθρώπους της καθημερινής πάλης, για αγωνιστές, με πείρα, με διεκδικήσεις, με ιστορία που ο καθένας στον χώρο του έχει βάλει τη σφραγίδα του σε αυτούς τους αγώνες, για τον κλάδο του, για την επιχείρησή του, στην πόλη, στη γειτονιά του παντού. Πρόκειται για αγωνιστές που πραγματικά τιμάνε το ψηφοδελτίό μας και είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσουν μια ισχυρή φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, φωνή που θα ενημερώνει, θα αποκαλύφθει, θα πηγαίνει κόντρα και που θα είναι πολύ πιο κρίσιμη από τη φωνή των συνεργαζόμενων μετά από τις δημοτικές εκλογές όλων των υπόλοιπων συνδυασμών για να ακολουθήσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Το κρίσιμο δεν θα είναι ποιος θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική, το κρίσιμο θα είναι ποιος είναι αντιπολίτευση σε αυτή την πολιτική, ισχυρή αντιπολίτευση, γι' αυτό καλούμε σε υπερψήφιση μαζική το συνδυασμό της λαϊκής συσπήρωσης παντού.